Η Έλληνα Λάσκαρη μαζί μα, νομίζω το πιάσαμε το υπονοούμενο. Ξεχάστε τα επίπεδα ζωή προ-COVID, είπε η Κριστίν Λαγκάρντ. Δεν είναι υπονοούμενο, το είπε ξεκάθαρα. Ναι. Πικρέ αλήθειε θα έλεγα ότι είπε η Κριστίν Λαγκάρντ. Ο πληθωρισμό κάποια στιγμή θα πέσει. Αυτό κυνηγάει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να γυρίσει στο 2%. Που σημαίνει ότι ο ρυθμό αύξηση των τιμών θα χαμηλώσει, αλλά οι τιμέ δεν θα γυρίσουν εκεί που ήταν πριν την πανδημία. Δεν, το έχουμε, δεν είναι ένα έργο που το βλέπουμε πρώτη φορά θυσια. Θα σου θυμίσω ότι έγινε όταν μπήκαμε στο ευρώ. Το μπουκαλάκι το νερό έκανε 50 δραχμέ. 50 λεπτά. Έπεσε ο πληθωρισμό. Είχαμε από πληθωρισμό, αλλά οι τιμέ δεν γύρισαν mm. ποτέ εκεί που ήταν. Αύριο τι περιμένουμε? Αύριο το πιθανότερο είναι ότι θα, περιμέ... θα έχουμε μια παύση στις αυξήσεις επιτοκίων. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει. Δηλαδή, οι πιθανοτητε ειναι είναι 80-20 να έχουμε... Να σταματήσουν οι αυξήσει αύριο. Μπορεί όμω σε δύο μήνε το σκηνικό να είναι τελείω διαφορετικό. Είναι η ερώτηση Λόγω που έκανε για, για τη Μέση Ανατολή. Μπορεί να έχει ένα νέο γύρο πληθωριστικών πιέσεων και να χρειαστεί να ξαναυξήσουν τα, τα επιτόκια. Θα το δούμε. Εκεί θα είναι μεγάλο το δίλημα και θα έρθει και σε κόντρα με τι κυβερνήσει, διότι φαντάσου οι κυβερνήσει να πρέπει να στηρίξουν εκ νέου. Mm -hmm και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να, να κρατάει τα λουριά για να ρίξει τον πληθωρισμό κάτω. Δύσκολο ελπίζω να το αποφύγουμε. Περιμένουμε αύριο να τα κρατήσουν σταθερά τα επιτόκια. Μία εξέλιξη τελευταίας στιγμής, μια εξελιξη τελευταία στιγμης εξαγορά της ΔΕΗ. Τη ΔΕΗ, η οποία κόντευε να χρεοκοπήσει, θυμίζω πριν από λίγα χρόνια. Και σήμερα ανακοινώθηκε ότι εξαγοράζει την ΕΝΕΛ, είναι μια μεγάλη εταιρεία ενέργεια στη Ρουμανία, με 3 εκατομμύρια πελάτε και ηγετικό, ε, ηγετική θέση στι ανανεώσιμε ε, ε, πηγέ ε, ενέργεια. Η ΔΕΗ αναβαθμίζεται και από εκεί που ήταν στα αζήτητα πλέον εξαγοράζει μεγάλου παίκτε στο εξωτερικό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.